Χαράλαμπος Χαραλάμπους, 23 ετών από τη Δένια. Το όνειμα της ζωής του κόπηκε τόσο σύντομα, καθώς το ξαφνικό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε αποδείχτηκε πολύ για το δημόσιο σύστημα υγείας. Χθες στις 5 το απόγευμα μάζεψε όσες δυνάμεις είχε, μπήκε στο αυτοκίνητο και πήγε στις πρώτες βοήθειες. Πάω στο νοσοκομείο, ρε φίλε, λαλί μου, είμαι καλά, λαλί μου, έτσι και έτσι πονώ η καρδιά μου πάρα πολλά, λαλί μου. Ξεκίνα να πιάσει το αυτοκίνητο μου, λαλί μου, έρχεται και η Στέλλα, η φίλη του. Εφώναζε, ήταν πολλά φοβερή πόνη, εφώναζε ότι έναν τέχει άλλον και ότι ήθελε να τον βοηθήσουν. Ένα λαλί μου, κάμετε κάτι, αγάπη μου, πέτους τίποτε και να πεθάνω. Ναι, υπολόγιζε να μείνει μέσα γιατί ήταν πάρα πολλά ο πόνος που πόνε. Έντρομοι αδελφοί του φίλοι με το τηλέφωνο στο χέρι ζήτουσαν συνεχώς πληροφορίες. Η κοπέλα του, η γυναίκα που έκανε όνειρα ζωή στο πλευρό του, τον κρατούσε από το χέρι προσπαθώντας να του δώσει δύναμη, καθώς ανέμεναν τα αποτελέσματα των αναλύσεων αίματος. Η διάγνωση των γιατρών στο πρόβλημα ψεύτικη ανακούφιση. Πείσαν τον ότι ήταν καλά. Ένα φιόλα λίγο, κάνω μια ήρεμη στιγμή, έτσι. Πάμε ότι μάλλον δεν έχω τίποτε. Στη Δένια, στο σπίτι του. Στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν πριν από λίγες μέρες τα οξυδωμένα απομεινάρια όλμου, άφησε την τελευταία του πνοή. Ξύπνησε για τελευταία φορά και πήγε στο μπάνιο να πληθεί. Τον βρήκε η μητέρα του ανέστητο στο πάτωμα. Ακούσα φωνές, ξέρω εγώ, πήγα σπίτι του, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Ο αβαστάκτος πόνος γίνεται οργή στα μάτια τους και τα βασανιστικά γιατί ερημίες για τους ανεύθυνους. Έχανε τα λόγια του, πονούσε, μου θυκιάζαν τα πόθηκια του. Έχανε τα λόγια του, έλαλε μου πελάρες. Έκαμε... Και το μόνο που του έκαναν είναι μια ηρεμιστική ένεση και στείλαν το σπίτι ότι δεν έχουν τίποτε και δείχνουν τίποτε οι αναλύσεις του. Και το καρδιογράφημα να αφιβάλλω αν έγινε. Πολλοίς κόσμος, ένα δόκα σημασία στο πρόβλημα. Που συνηθισμένο φαινόμενο στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι έγινε καν τα απαραίτητα. Έπρεπε να ήταν τσαμέτσο ή σπίτι του. Το ΣΥΓΜΑ επικοινώνησε και με τον Υπουργό Υγεία Σταύρο Μαλά, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε καμία ενημέρωση για το θέμα. Συγκλονισμένο ζήτησε αμέσως τη διεξαγωγή έρευνας για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος. Η οικογένεια εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από την αστυνομία παρουσία και δικού της ιατροδικαστή στην αυριανή νεκροτομή, που ίσως γίνει αιτία για μεγάλες αλλαγές στις πρώτες βοήθειες.